Ναι, πράγματι, ένα νομοσχέδιο το οποίο συζητείται αυτές τις μέρες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που αφορά την προστασία του καταναλωτή. Άλλος ένας τίτλος ισχυρός, έβηχος, ο οποίος θα περίμενε κανείς ότι θα προέκυπτε και μια διαδικασία πραγματικής θωράκισης και προστασίας του καταναλωτή που τόσο πολύ δοκιμάζεται, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, με αυτό το αδιανόητο ράλι ακρίβειας και πληθωρισμού. Τώρα, το ζήτημα των Κυριακών που θέσατε και εσείς, που νομίζω ότι είναι, είναι σημαντικό και είναι καλό να βλέπουμε τελικά τι συμβαίνει σε επίπεδο Ευρώπης, καλές πρακτικές που υπάρχουν σε άλλα κράτη-μέλη. Είχα τον κύριο Γεωργιάδη, τον Άδωνη Γεωργιάδη, και εχθές στο Κοινοβούλιο, να υπερασπίζεται λυσαλέα, θα έλεγα, η λειτουργία των όλων των καταστημάτων όλες τις Κυριακές του χρόνου. Μάλιστα, προσπαθεί να δώσει αυτή την αρμοδιότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε ο κάθε δήμαρχος να αποφασίζει για τη λειτουργία των καταστημάτων. Το ζήτημα εδώ είναι το εξής. Να ξεκαθαρίσουμε καταρχάς ότι βεβαίως και λειτουργούν καταστήματα Κυριακές, αλλά με ένα μέτρο. Και αυτό το μέτρο συμβαίνει διότι έχει απεδειχθεί και πανευρωπαϊκά ότι αυτοί που ευνοούνται από την συνεχόμενη λειτουργία της Κυριακές των καταστημάτων, μιλάω για καταστήματα λιανεμπορίου, όχι για την εστίαση που ούτως ή άλλως υπάρχει και είναι ανοιχτά. Δηλαδή λιανεμπόριο τώρα και στοχευμένα. Mm-hmm. Αυτό που έχει παρατηρηθεί λοιπόν είναι ότι αυτοί που κερδίζουν είναι οι πολύ μεγάλες εταιρείες, οι μεγάλες αλυσίδες και τα πολυκαταστήματα. Και όχι ο μικρομεσαίος που έχει ένα κατάστημα λιανεμπορίου. Το αντίθετο, διότι τα έξοδα τα εργασιακά είναι πάρα πολύ ψηλά, δεν μπορεί να τα καλύψει, δεν τον συμφέρει, με αποτέλεσμα να τι να συμβαίνει, να ανοίγει όλο και περισσότερο η ψαλίδα και οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις να κερδίζουν και τις Κυριακές ακόμα περισσότερα και να δοκιμάζεται ο μικρομεσαίος έμπορας. Που αυτός είναι νομίζω και το θύμα της υπόθεσης, αυτός είναι και το θύμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη αυτά τα 3,5 χρόνια. Η μία μετά την άλλη οι επιχειρήσεις κλείνουν, δεν έχουν καμία πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, όλες οι συνθήκες είναι δυσμενέστατες για αυτούς και εκεί ακριβώς είναι το κρίσιμο για μας θέμα πώς θα στηριχτούν αυτοί οι 820.000 μικρομεσαίοι επιχειρηματίες στη χώρα μας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και όχι αυτό που κάνει η κυβέρνηση να ενισχύει τους λίγους και εκλεκτούς. Αυτά τα 20-30 αφημί, τα οποία έχετε δει πως τα έχει πρικίσει και την περίοδο της πανδημίας, αλλά και ακόμα και τώρα με τα νομοθετήματά της. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα, κυρία Δουλγεράκη. Επ' αυτού συζητάμε. Κυρίως οι Κυριακές, δηλαδή, είναι πολύ σημαντικές διατάξεις στο νομοσχέδιο και επ' αυτού κρινόμαστε. Ασκούμε την κριτική μας και επειδή μου δίνετε την ευκαιρία να αναφέρω ότι μετά από την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα προχθές συμμετέχουμε κανονικά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σε επιτροπές, σε παρεμβάσεις, σε ερωτήσεις, σε τροπολογίες, αλλά δεν φτάνουμε στο έσχατο σημείο της ψήφισης γιατί δεν θέλουμε πλέον να νομιμοποιούμε δια της ψήφου μας μια κυβέρνηση η οποία έχει πλέον δημιουργήσει συνθήκες δημοκρατικής εκτροπής. Δεν νομοποιείται η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη μετά την αδιανόητη του στάση την προηγούμενη εβδομάδα στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας στο να μην απαντά στα καυτά, στα θεμελιώδη ερωτήματα που ταλανίζουν την κοινή γνώμη αλλά και το πανευρωπαϊκό πολιτικό γίγνεσθε, το τι συμβαίνει. Γιατί παρακολουθούσε πολιτικούς αντιπάλους, υπουργούς του, αρχηγούς στρατευμάτων. Γιατί είχε αυτή την αδιανόητη στάση για πρωθυπουργός χώρας εν έτη 2023. Όσο δεν απαντάει, καταλαβαίνετε ότι είναι ο ίδιος σε δεινή θέση και γι' αυτό ζητούμε άμεσα ενεργοποίηση του συντάγματος και εκλογική διαδικασία του συντομότερο δυνατό. Καλά. Εσείς του τα λέτε αυτά. Ο κύριος Τσίπρας του είπε άλλα χθες από το Περιστέρι και εκείνος απάντησε ότι θα πρέπει να σας πει κάποιος ότι έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία και όχι πεζοδρομιακή δημοκρατία και ας αναλογιστεί ότι είμαστε στην κυβέρνηση σήμερα επειδή μας ψήφισε το 40% του ελληνικού λαού και σας κάλεσε να συγκρίνετε τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με αυτά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ σωστά. Αυτή είναι η άποψη του κ. Μητσοτάκη. Να πούμε όμως αυτός που έκανε κουρέλι το Σύνταγμα, καταπατώντας το άρθρο 19 και παρακολουθώντας τους πάντες, το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο και όλες αυτές οι πρακτικές, αυτό συνιστά κουρέλια από το Συντάγματος και κοινοβουλευτική εκτροπή. Και είναι αδιανόητο και θέλει περίσσιο θράσος να προκαλεί ο Πρωθυπουργός των παρακολουθήσεων, ο Πρωθυπουργός της εκτροπής, να συνιστά ή να νουθετεί τον ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση του. Σας είπα και πριν, μάλιστα έχω και την τιμή σε λίγο να μην συζητήσει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είμαστε παρόντες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι μια κίνηση ύψης του πολιτικού συμβολισμού, απλά να μην νομιμοποιούμε δια της ψήφου μας τον κύριο Μητσοτάκη. Πρέπει άμεσα να προκληθούν εθνικές εκλογές και να απαντήσει επιτέλους ο ελληνικός λαός. Είναι με τη δημοκρατία ή με την εκτροπή.
είναι με τη Δημοκρατία ή με το Μητσοτάκη. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Καταλαβαίνω ότι ίσως είναι ένα ζήτημα το οποίο εσείς βέβαια σαν έμπειροι δημοσιογράφους καταλαβαίνετε την έντονη κοινοβουλευτική και θεσμική κατάσταση που επικρατεί. Ο κόσμος ίσως, γιατί πραγματικά τον ταλαιπωρούν πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως είναι η ακρίβεια που δεν βγαίνει ο μήνας, δεν είναι προτεραιότητά του τι κάνει ο κ. Μητσοτάκης και ποιος παρακολουθεί. Οφείλουμε όμως εμείς, κυρία Τουργεράκη, οφείλουμε εμείς να το ενισχύουμε και να αναδεικνύουμε αυτό το αδιανόητο του έγκλημα. Γιατί εμείς τα περαστικοί. Σήμερα είμαστε εμείς, αύριο θα είναι κάποιοι άλλοι. Αν δεν προστατεύσουμε τον κοινοβουλευτισμό τώρα, την κρίσιμη στιγμή, δεν θα γίνει ποτέ. Και θα το βρουν μπροστά μας οι επόμενες γενιές. Αυτό είναι το πολύ κρίσιμο και γι' αυτό έχουμε δώσει μια ιδιαίτερη, αν θέλετε, έμφαση. Και πράγματι, εχθές ο Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε έναν, αν θέλετε, πολιτικό ανένδοτο από το Περιστέρι, εδώ από την Αθήνα. Την Παρασκευή, αύριο είναι στην Πάτρα, την Κυριακή είναι στη Θεσσαλονίκη και θα οργώσει τη χώρα μέχρι να μάθει και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης τι συνέβη με αυτή την κυβέρνηση. Τι πρακτικές ακολουθούσε σε όλα τα επίπεδα και στην οικονομία. Έχουμε θίξει πολλές φορές και από την εκπομπή καταστάσεις οι οποίες είναι μια κυβέρνηση η οποία συνεχώς πατρονάρει και ενισχύει τους λίγους και εκλεκτούς. Και βλέπετε, οι ανισότητες πλέον έχουν φτάσει σε πάρα πολύ δυσμενές σημείο και ο κόσμος, κυριολεκτικά, αυτές είναι οι προσλαμβάνωσες που έχω και εγώ καθημερινά για τον κόσμο, δεν βγαίνει ο μήνας. Αυτό πρέπει να λύσουμε. Αυτό το ζήτημα, πώς θα πατάξουμε την ακρίβεια, πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και πώς θα θωρακίσουμε τους θεσμούς. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με το νομοσχέδιο το οποίο συζητείται για την κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων, όπως λέτε, την επιμονή του κυρίου Γεωργιάδη να είναι ανοιχτά όλες τις Κυριακές, όπως επίσης είπατε να πάρουν την αρμοδιότητα οι Δήμοι σε ό,τι έχει να κάνει με την λειτουργία των καταστημάτων, για πείτε μου πώς το βλέπετε λίγο το πλαίσιο να διαμορφώνεται στη συνέχεια. Αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι σε νησιατικές περιοχές και ειδικά σε περιοχές που διέπονται από το τουριστικό έντονο στοιχείο, είναι σημαντικό για την ανάπτυξη των περιοχών αυτών να υπάρχει λειτουργία των Κυριακών. Άλλωστε, αυτό έχει νομοθετηθεί εδώ και πολύ μεγάλο χρόνια. Μα ούτως ή άλλως σε περιοχές που είναι αμιγώς τουριστικές, εκεί το βλέπουμε να λειτουργούν. Ακριβώς. Και κανείς δεν είναι αντίθετος με αυτό. Άλλωστε και η ίδια τοπική κοινωνία και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, όλοι δηλαδή, και οι εργαζόμενοι το δέχονται, το αποδέχονται και λειτουργούν εύρυθμα από ό,τι γνωρίζουμε τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Πού εμφυλοχωρεί ο κίνδυνος, πού ελοχεύει ο κίνδυνος? Σε περιοχές με μεγάλα αστικά κέντρα. Εκεί που οι λίγες αλυσίδες επικυριαρχούν των μικρών καταστημάτων και τώρα θέλει ο κύριος Γεωργιάδης να το επεκτείνει και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα κέντρα. Λοιπόν, και στο Ηράκλειο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει έτσι απλά. Δεν μπορεί να μην να αποφασίζουμε χωρίς να πάρουμε την άποψη των ανθρώπων της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Και αυτό που μας λένε στην Επιτροπή της Βουλής, εδώ στην ακρόαση φορέων, ήταν κάθετα αντίθετη. Όλοι οι κοινωνικοί εταίροι, όλοι αυτοί που τους απασχολεί και τους ακουμπά η νομοθέτηση της λειτουργίας της Κυριακής, είναι αντίθετοι. Οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι μοναδικοί που δεν είναι αντίθετοι, ποιοι είναι? Είναι οι 10 αλυσίδες στη χώρα. Πολύ μεγάλες αλυσίδες, δεν χρειάζεται να πούμε. Όλοι γνωρίζουν ποιες είναι αυτές και τι υπερκέρδη έχουν σωρεύσει όλο αυτό το διάστημα, ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια.